Δεκάδες τρακτέρ διανυκτέρευσαν στο Σύνταγμα μετά το μαζικό αγροτικό συλλαλητήριο που πραγματοποιήθηκε την Τρίτη με τη συμμετοχή 6.500 αγροτών και διαδηλωτών από όλη την Ελλάδα. Είμαστε εδώ με το δίκαιο των αιτημάτων μας, είμαστε εδώ με τη δύναμη των μπλόκων και των τρακτέρ, είμαστε εδώ με την όθηση που μας έδωσε η συμπαράσταση και η αλληλεγγύη όλων των φορέων και της συντριπτικής πλειοψηφίας του λαού μας, και για αυτούς ακριβώς τους λόγους μπορέσαμε σήμερα να πραγματοποιούμε αυτό το μεγαλειώδες αγροτικό και όχι μόνο συλλαλητήριο στο κέντρο της Ελλάδας. Με πανό και συνθήματα, ο αγροτικός κόσμος διατράνωσε τα αιτήματά του, ζητώντας τη θεσμοθέτηση του αγροτικού πετρελαίου στην Αντλία, τονίζοντας ότι η επιστροφή του ειδικού φόρου κατανάλωσης που έχει ανακοινωθεί δεν αρκεί, μιας και η τιμή του λίτρου έχει αυξηθεί σημαντικά, συμπαρασύροντας το κόστος παραγωγής. Σε ό,τι αφορά το αγροτικό ρεύμα, οι αγρότες ζήτησαν η τιμή της κιλοβατόρας να πέσει στα 7 λεπτά, ενώ τόνισαν ότι είναι ζωτική σημασία να δοθεί επιδότηση για την αγορά αγροεφοδίων, λιπασμάτων και ζωοτροφών. Παράλληλα, στάθηκαν στις παράνομες ελληνοποιήσεις των αγροδιατροφικών προϊόντων, επισημένοντας ότι θα πρέπει να μπει ένα τέλος στα αμφιβόλου ποιότητας εισαγόμενα προϊόντα που εργάζονται από τρίτες χώρες. Οι αγρότες που έδωσαν δυναμικό παρόν στο συλλαλητήριο πήραν το πρωί της Τετάρτης στον δρόμο της επιστροφής για τα μπλόκα, δηλώνοντας ότι ο αγώνας συνεχίζεται. Την Πέμπτη θα πραγματοποιηθούν γενικές συνελεύσεις στα μπλόκα, όπου θα ενημερωθούν οι αγρότες για τα αποτελέσματα του συλλαλητηρίου και στη συνέχεια θα ληφθούν οι αποφάσεις για το μέλλον των κινητοποιήσεων.